Υπάρχουν εξελίξεις και στην Τουρκία. Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη, στην Κωνσταντινούπολη, τον ανταποκριτή του Sky. Καλησπέρα, Μανώλη. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Διότι είναι εκεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Γκουτέρες, είδε τον Ερντογάν και έχει σημασία αυτή η επίσκεψη, γιατί αμέσως μετά θα πάει να δει τον Πούτιν και μετά τον Ζελένσκι. Ακριβώς, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ σήμερα βρέθηκε στην Άγκυρα με τον Τούρκο Πρόεδρο. Συζήτησαν το θέμα της Ουκρανίας. Αυτό συζητήθηκε μόνο, τουλάχιστον σύμφωνα πάντα με τις ανακοινώσεις. Και βεβαίως ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε την επιθυμία της Τουρκίας να συνεχίσει τις προσπάθειες διαβουλεύσεων και ο κ. Γκουτέρες ευχαρίστησε την Τουρκία για αυτές τις προσπάθειες. Ωστόσο, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανένα αποτέλεσμα. Βέβαια, ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ την Τρίτη θα ταξιδέψει στη Μόσχα και την Πέμπτη στο Κίεβο, που θα συναντηθεί με τους ηγέτες των δύο χωρών, έχει τη σημασία του, καθώς ενδεχομένως να υπάρχει άλλη μια προσπάθεια της Τουρκίας για διαμεσολάβηση, δηλαδή Ζελένσκι και Πούτιν, για να συναντηθούν εδώ στην Τουρκία. Ο Τούρκος Πρόεδρος επίσης αποκάλυψε ότι αύριο θα έχει συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, άλλη μια συνομιλία, κυρίως για ανθρωπιστικούς λόγους, έτσι ώστε να υπάρχουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για να βοηθηθούν πολλοί που βρίσκονται σε εμπόλεμες περιοχές. Από την άλλη, όμως, μέχρι στιγμής η διαδικασία της Κωνσταντινούπολης, όπως την αποκαλεί ο Τούρκος Πρόεδρος, δεν έχει φέρει αποτελέσματα και αυτό βεβαίως ουσιαστικά χρεώνεται στην Τουρκία. Αλλά φαίνεται ότι ο Ερντογάν επιμένει για μια συνάντηση των δύο ηγετών εδώ στην Τουρκία. Θες είχε μιλήσει και με τον Ζελένσκι ο Ερντογάν και να πούμε ότι αυτή η επιλογή του Γκουτέρες να πάει πρώτα στη Μόσχα έχει προκαλέσει την οργή του Ζελένσκι, ο οποίος είπε: Υπάρχουν πτώματα στους δρόμους της Μόσχας. Εδώ έπρεπε να έρθει. Εμείς υφιστάμεθα τη ρωσική εισβολή. Περιμένουμε τα νεότερα. Μάλλον θα ξαναπούμε: έχει πολύ σοβαρές εξελίξεις στη συνέχεια. Επίθεση Ερντογάν κατά Biden για ένα άλλο μεγάλο θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν.